Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε εκδίκαση σκάνδαλο προχώρησε το τριμελές διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ επί της προσφυγής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά της απόφασης αναδιάρθρωσης των εθνικών κατηγοριών. Για να στηρίξει την παράνομη αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, η Ομοσπονδία δεν τήρησε ούτε τον δικό της κανονισμό που προβλέπει ότι για τη σύνθεση του δικαστηρίου απαιτούνται τρεις δικαστικοί και δύο διαιτητές από κάθε πλευρά. Ξεπερνώντας κάθε όριο νομιμότητας, εμφάνισε δικαστήριο με παράνομη σύνθεση, το οποίο αποτελείται από τρία άσχετα μέλη και χωρίς να υπάρχει εκπροσώπηση του Παναθηναϊκού. Η απόφαση της παράνομη σύνθεση θα εκδοθεί στις 4 του Δεκέμβρη, ενώ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να προσφύγει τόσο στα πολιτικά δικαστήρια όσο και στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης. Τώρα, σε αναμετρήσεις για το Champions League που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο, η Μπαρτσελόνα νίκησε στη Μόσχα τη Σπαρτάκ με 3-0 και η Λίλ στην Μπάτε στη Λευκορωσία με 2-0. Αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει για την ίδια διοργάνωση την Σάλκε και η αναμέτρηση θα καλυφθεί ζωντανά από τον Sky 100,3. Από τον Γκέζελ Κίρχεν μεταδίδει ο Νίκος Σταματέλος. Δύο νίκες επί της Πομπελιέ και κυρίως ο τρόπος που αντέδρασε ο Ολυμπιακός σε αυτές τις αναμετρήσεις όταν βρέθηκε σε δύσκολη θέση μαρτυρούν αν μη τι άλλο ότι η ομάδα διαθέτει χαρακτήρα. Ο αγώνας με τη Σάλκε για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League δεν δείχνει να έχει πολλές ομοιότητες με αυτούς κόντρα στην πρωταθλήτρια Γαλλίας. Οι Γερμανοί ξέρουν πολύ καλά ότι με νίκη θα κάνουν το πιο σημαντικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και δεν θέλουν να αφήσουν την ευκαιρία που έχουν μπροστά τους να πάει χαμένη. Από την άλλη, όμως, και στο Ερυθρόλογο Στρατόπεδο γνωρίζουν πως μόνο με θετικό αποτέλεσμα στον Γκέζελ Κίρχεν θα διατηρήσουν τις πιθανότητες που έχουν για πρόκριση. Ο Λεωνάρντο Ζαρντίν ζήτησε από τους παίκτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα πρώτα λεπτά των δύο ημιχρόνων, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα πιεστικοί. Ο ίδιος πιστεύει πως αν η ομάδα του καταφέρει να σταθεί όρθια στην πίεση των Γερμανών, έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Κώστας Μήτρογλου φαίνεται να κερδίζει τη θέση στην κορυφή της επίθεσης από το Ραφίν Τζιμπούρ. Ο Ζαρντίν αναζητά τον παρτενέρ του Κοντρέρα στο κέντρο της άμυνας, ενώ μία θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Φουστέρ και Γκρέκο. Από τον Γκέζελ Κίρχεν της Γερμανίας για το Sky, Νίκος Σταματέλος.